another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. If war breaks out in Europe, I think that this country should heed the advice of its first president and avoid all foreign entanglements. I haven't the slightest idea of European affairs. Μια εθνιδιαστική επίθεση έβαλε τη διστακτική Αμερική στον πόλεμο το 1941. Για το μεγαλύτερο μέρος των προηγουμένων 20 ετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένα νησί, αποκομμένο επίτηδες από τη διεθνή σκηνή. Το 1917, οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την επόμενη χρονιά, με φρέσκους στρατιώτες και νέες τακτικές, οι Αμερικανοί προσέτρεξαν σε βοήθεια των Γάλλων και των Βρετανών, που είχαν εξαντληθεί από μια μακρόχρονη και αιματήρη σύγκρουση και αντιμετώπιζαν το φάσμα της ήττας. Η παρέμβαση της Αμερικής άλλαξε το ρου του πολέμου. Το Νοέμβριο, η Γερμανία εγκατέλειψε τον πόλεμο και επεδίωξε την ειρήνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson είχε θέσει τους όρους της εγκεχηρίας και υποσχέθηκε στους Γερμανούς μια γενναιόψυχη ειρήνη. Το Δεκέμβριο στη Γαλλία, τα πλήθη που βρίσκονταν σε παραλήρημα καλωσόρισαν τον Wilson ως ειρηνοποιό. Όμως στη Σύνοδο Ειρήνης των Βερσαλιών, η Γαλλία και η Βρετανία θέλησαν να πάρουν εκδίκηση. Λόγω της δικής τους επιμονής, η συνθήκη που επιβλήθηκε στη Γερμανία την τιμωρούσε. Ο Wilson είχε υποχωρήσει, όμως φοβόταν ότι η συνθήκη περιείχε τους σπόρους ενός ακόμα πολέμου. There were Americans who had a deep abiding sense of isolationism, of distrust of Europe, and that distrust festered during World War I and was exacerbated by the terms of the peace. It was said that all Americans had gotten out of the war was the flu, the terrible influenza epidemic that took so many lives. Ο πόλεμος είχε φέρει την ευημερία στην αμερικανική βιομηχανία που προμήθευε με όπλα τους συμμάχους. Τον καιρό της ειρήνης, η μαζική παραγωγή τροφοδοτούσε την εγχώρια ζήτηση και έφερνε πλούτη σε πολλούς. Όμως, ο πλούτος της Αμερικής στη δεκαετία του 1920 ήταν κάθε άλλο παρά κατανεμημένος ισότιμα. Στη χειρότερη θέση βρίσκονταν οι αγρότες, το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Αμερικής. Στη δεκαετία του 1920 και του 1930, η ζήτηση και οι τιμές έπεσαν δραματικά. Υπήρχε μια παρατεταμένη ύφεση στις αγροτικές πολιτείες, η οποία επιδεινώθηκε από την ξηρασία. Εκατομμύρια οικογενειών έμειναν άπορες. Το 1929, το χρηματιστήριο κατέρευσε. Η Αμερική και μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου βυθίστηκε στο μεγάλο κράχ. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices. Η οικονομία είχε χάσει την ισορροπία της. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, οι μισθοί είχαν μείνει πολύ πίσω από την παραγωγικότητα και τα κέρδη. Υπερβολικά μεγάλος αριθμός Αμερικανών δεν μπορούσε να αγοράσει τα αγαθά που παρήγαγε. Το 1932, στην πιο σκληρή χρονιά του κράχ, οι μισθοί εκείνων που είχαν δουλειά έπεσαν στα 20, στα 10, ακόμα και στα 5 cents την ώρα. Το χειμώνα εκείνο, σύμφωνα με έναν υπολογισμό του περιοδικού Fortune, το 1 τρίτο του πληθυσμού είχε μείνει χωρίς κάποιο εισόδημα. Και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, όπως ήταν, άρχισε να καταραίει.
United States in the 30s had the most serious depression this country had ever had. It started in 1929, of course, and it was steadily downhill until the spring of 1933. And it's hard to describe the situation where plants that were producing, say, radios were closed down, where the workers who wanted to work had no jobs, where the people who'd loved to have had a radio in their home couldn't buy them because they had no means, and it was just a complete stagnation. It was a paralysis. On everyone's mind constantly, how to make a living, how to earn an extra nickel. The fear of losing your job, the difficulty of getting another one. I can remember tramping the streets of Minneapolis trying to get odd jobs, movie usher, shirt salesman. So you couldn't escape this, and we were struggling to survive in the richest country on earth. It didn't make any sense. Το 1932 ήταν χρονιά εκλογών και στο Φραγκλίνο Ρούσβελτ και την έγνοια που είχε για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη βάση της οικονομικής πυραμίδας, οι Δημοκρατικοί βρήκαν ένα νέο ηγέτη και ένα νέο αντικείμενο συζήτησης. Herbert Hoover leaves the White House for the last time as president to share the car of America's president-elect in the traditional ride down Pennsylvania Avenue to the steps of the Capitol and inauguration ceremonies. There was a less than cordial personal relationship between the outgoing and the incoming president. And the ride from the White House to the Capitol was almost entirely in silence, with the incoming president bowing and waving his hat and his hand to people, and the outgoing president looking as if he'd swallowed a banana. The outstanding thing that one would remember out of it was the serious and anxious look upon people's faces as you rode to the Capitol for the ceremony, and the realization that we lived in a country that could make this kind of fundamental change in a peaceful atmosphere, and that when we were required to exert leadership, the leadership was present and a program was forthcoming, which did result in overcoming the main difficulties that we did encounter. This is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, frankly and boldly. Nor need we shrink. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του στην Προεδρία, ο Ρούσβελτ είχε ιδέες. Η χώρα, έλεγε, χρειάζεται θαραλέους, επίμονους πειραματισμούς σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ισοδυναμεί τουλάχιστον με πόλεμο. To take 4 million men from the breadlines and give them jobs which will provide for their families, President Roosevelt has allotted $400 million to the Civil Works Administration, headed by Harry L. Hopkins. President Roosevelt has organized the Civil Works Administration. He has instructed me to put 4 million men to work in 30 days. These men will not receive charity, but regular work, thereby becoming self-sustaining American citizens. Οι Αμερικανοί ήθελαν στιβαρή ηγεσία και αλλαγή. Ο Ρούσβελτ τους έδωσε και τα δύο. Η νέα συμφωνία του αποτελούσε μια καταμέτωπη επίθεση στην ύφεση και ήταν η πιο έντονη περίοδος μεταρρυθμίσεων στην ιστορία της Αμερικής. And for every man who gets a job, an average family of four will again become self-supporting, removing the specter of hunger from 4 million American homes. Το κλειδί για την καταπολέμηση της ανεργίας ήταν ένα τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων έργων. Για παράδειγμα, το φράγμα Grand Coulee. The world has seven wonders that travelers always tell. Some gardens and some flowers, I guess you know them well. But now the greatest wonder
here in Uncle Sam's fair land. It's the King Columbia River and the Big Grand Coulee Dam. She heads up the Canadian mountains where the rippling waters glide, coming rumbling down the canyon just to meet the salty tide of the wild Pacific Ocean, where the sun sets in the west. And the Big Grand Coulee country is the land I love the best. Bigger than you can imagine, because when you went down there, everybody looked like flies in the hole. You know, every place, every direction you looked, there was somebody working there, but there was so small. Down the Granite Canyon and bends across the lee, like a prancing, dancing stallion down her seaway to the sea. Cast your eyes upon the biggest thing that built by human hands on the King Columbia River. It's the Big Grand Coulee Dam. So what Roosevelt actually done in the New Deal was put new lifeblood into everybody. You know, there was something worth living for again. All of us weren't going to die. All we had to do was get off our butt and get on our feet and go to her. Η νέα συμφωνία με τα 30.000 έργα της απασχόλησε τόσο το Roosevelt που παρέβλεψε τις διεθνείς υποθέσεις. Στην Άπο Ανατολή, η Ιαπωνία είχε εισβάλει στη Μαντζουρία και στη Γερμανία ο Χίτλερ είχε ανέλθει στην εξουσία. Όμως για το Roosevelt, η έξοδος της Αμερικής από την ύφεση αποτέλεσε την πρώτη του προτεραιότητα. Roosevelt, with his background and knowledge of the rest of the world, he himself, I think, was convinced that his problems were domestic and that he shouldn't concern himself with what was going on in the rest of the world. And actually, when one looks back, it's hard to picture, except the emergence of Hitler and what he kept saying and doing, it's hard to picture places that demanded America's attention to the degree that America's domestic problems demanded attention. Δεν ήταν μόνο πως η Αμερική είχε τα δικά της πιεστικά προβλήματα. Η Αμερική ήταν ένα έθνος μεταναστών. Και στην καρδιά της, στις μεσοδυτικές πολιτείες, ο απομονωτισμός ήταν τρόπος ζωής. These people that I knew and grew up with, the Upper Mississippi Valley, they'd come to get away from Europe, not only to get more land, but to be free of obligatory military service, to be free of the endless quarrels of Europe. There isn't a province of Europe that hasn't been soaked in blood one time or another. They wanted to build a new life. This looked like the promised land. And in any case, physically, the Mississippi Valley surely must have seemed the safest place on earth from the quarrels of nations. And I guess it was. It's not stupidity, it's not ignorance. It's a new way of trying to live. And I grew up in that. And the isolationist movement grew naturally out of that. Ένα ισχυρό κίνητρο ήταν η ανάμνηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Αμερικανοί πίστευαν ότι εκείνοι, μόνοι μεταξύ των εμπολέμων, είχαν μπει στον πόλεμο για λόγους αλτρουισμού. Στο τέλος, ένιωσαν πως τους είχαν προδώσει από τη διακανονισμό της ειρήνης με την άρνηση των συμμάχων να τους πληρώσουν τις οφειλές του πολέμου και από το μεγάλο κράχ για το οποίο πολλοί Αμερικανοί κατηγορούσαν ασαφώς τους Ευρωπαίους. Οι ιδέες αυτές δημιούργησαν δυνατά συναισθήματα που αντικατοπτρίζονταν στις ταινίες του Hollywood. I remember going to a movie as a boy, early teens, and seeing All Quiet on the Western Front and having a dreadful sense of the carnage of World War I, the sense of hopelessness on the face of the soldiers, and a deep feeling of resolve that never again would this country engage in such a terrible kind of an event. Η αποστροφή για την ανάμειξη σε ξένες υποθέσεις προσέλκυσε 12 εκατομμύρια Αμερικανούς στο κίνημα της ειρήνης. Μια συμμαχία από απομονωτιστές και ειρηνιστές μετατράπηκε σε μια σαφή πολιτική δύναμη με τον εκπρόσωπό της στο Κογκρέσο. We want no war. We'll have no war. Save in defense of our own people or our own honor. There is but one war that I would like to see this world engage in. That is a war which would find civilization making war
against the private munitions makers the world over. Now, my dear. Το Hollywood διέδωσε την ιδέα πως η Αμερική είχε εξαπατηθεί να συμμετάσχει στον πόλεμο από μια ανίερη συμμαχία από πολιτικούς, τραπεζίτες και βιομηχανούς όπλων. I don't like invasions. There's too much of that stuff going on right now. All right, then, let's get down to business. Munitions is our business, and it's up to us to make it America's business. What good are steel and shell and shrapnel if there's nothing to shoot at? There's too much sentimental talk about the last war. What did it really cost us? 400,000 casualties. Nothing. It gave us the greatest year of prosperity any nation's ever had. But that war is worn out. There's another one in Europe now, and every minute we delay getting into it is costing us $1 million. As a matter of fact, all we need is a good slogan. Country's honor. There's your perfect slogan. Gigantic. That's just what we need. We'll plaster the country. Superb. The lifeblood of America. Save your country's honor. Save our industries. Save this country. And here we are. You may be able to get to the moment. The iron in the ground. The iron in the ground. Το 1934 η Γερουσία ξεκίνησε μια έρευνα για το σύνολο της βιομηχανίας πολεμοφόδιων. Κάθε μέρα οι έμποροι του θανάτου συναθρίζοντας τις δημόσιες ακροάσεις για να απαντήσουν στις κατηγορίες πως είχαν υποθάλψει τον πόλεμο για να αυξήσουν τα κέρδη τους. I believe it was the peace movement that really stimulated the forming of that committee. The interest in munition makers came about when revelations of how they had operated during World War I came out, and it was felt that they were really evil influence. Οι ακροάσεις οδήγησαν σε μια σειρά νόμων που ψήφισε το Κογκρέσο, που υποχρέωναν τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ουδέτερες στους πολέμους των άλλων κρατών. Ο Ρούσβελτ υπέγραψε τη Συνθήκη της Ουδετερότητας. Όμως προς απογοήτευσή του, του απαγόρευαν ρητά να ξεχωρίζει τους επιτιθέμενους από τα θύματα. It sent the message that the isolationist sentiment in this country was very strong, that we had emerged from one great war and we didn't want to get involved in another. And the idea was that to let the world know that if there's another war in Europe, we expect to stay out of it. Στο εξωτερικό, η παγκόσμια τάξη κατέρεε. Όταν ο Μουσολίνι εισέβαλε στην Αβυσσινία το 1935, η Συνθήκη της Ουδετερότητας εφαρμόστηκε και στις δύο πλευρές. Την επόμενη χρονιά, ο Χίτλερ επανέκτησε την Ράινλαντ αψηφώντας τις Συνθήκες Ειρήνης. Στην Κίνα, οι Ιαπωνικές δυνάμεις είχαν καταλάβει τη Μαντζουρία και επιτίθοντας τη Σανγκάη, όπου η Αμερική είχε σημαντικά εμπορικά συμφέροντα. Οι εικόνες στα φιλμάκια των ειδήσεων με τους βομβαρδισμούς τρομοκράτησαν τους Αμερικανούς. Αλλά η κυβέρνηση του Ρούσβελτ δεν έπραξε τίποτα εναντίον των Ιαπώνων. I think all of us who were in China and saw what was going on were outraged. What should be done? Well, obviously we felt that it was wrong for us to not impose some sort of sanctions. We were supplying most of Japan's petroleum, or a good part of it. We were supplying Japan with all sorts of raw materials of war, scrap iron and so on. We were selling them actually aircraft engines, I think, and various things like that. But we thought the least we should do would be to stop supporting Japan in that way. Τον Οκτώβριο του 1937, στο Σικάγο, στην καρδιά του απομονωτισμού, ο Ρούσβελτ προσπάθησε να αλλάξει πορεία για να αφυπνίσει την Αμερική και να προειδοποιήσει τους επιτιθέμενους. Το μήνυμα του έγινε γνωστό ως η ομιλία της καραντίνας. War is a contagion, whether it be declared or undeclared. It can engulf states and peoples remote from the original scene of hostilities. And mark this well. When an epidemic of physical disease starts to spread, the community approves and joins in a quarantine of the patients. America hopes for peace. Therefore, America actively engages in the search for peace. One thing about the country was that it was isolationist. And I think my father knew this and knew the dangers of it.
and felt that the time had come to exert leadership through a speech, and that this was the occasion that was chosen to make that speech, to make sure that the sentiment was changed and redirected and based upon a solid base. After he had made the speech, I think he wondered whether he had judged his timing. Οι οπαδοί του Ρούσβελτ κρατούσαν χαμηλά το κεφάλι. Τα μέλη του Κογκρέσου που ήταν υπέρ του απομονωτισμού απειλούσαν να το σπηλώσουν. Ήταν πολύ πιο μπροστά από την κοινή γνώμη. Δύο μόλις μήνες μετά, στον ποταμό Γιάνγκτσε στην Κίνα, τα ιαπωνικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην αμερικανική κανονιοφόρο Πανάε. Ο Ρούσβελτ δεν ανέλαβε κάποια δράση. First thing I knew was a big explosion. And the three heavy bombers flew over and dropped the entire load on us. There were a lot of injured lying around, and several of the men who were the machine guns could not make it. I tried to load one of the machine guns myself, and as I did, I was hit in both hands. The captain was badly injured, broken hip, so I went on the bridge to take over command. The Japs had no reason to say they didn't know what they were doing. We had two large horizontal flags, one forward and one aft. They couldn't help but see who we were. Ο πλοίαρχος Άντερς διασώθηκε μετά την επίθεση, όμως δύο άνδρες χάθηκαν στον βομβαρδισμό. Τέλος πάντων, η Αμερικανή δέχτηκε τη συγγνώμη της Ιαπωνίας και τη διαβεβαίωσή της ότι η επίθεση ήταν ένα λάθος. Το πιο πιθανό ήταν ότι επρόκειτο για ένα τεστ της αντίδρασης της Αμερικής. Commanding 70,000 troops of the 1st Army, General Hugh A. Drum denounces an arms shortage that forces drill with wooden weapons. But points out that Germany before rearming trained millions with pasteboard cannon and make-believe machines. Στη διάρκεια αυτών των διεθνών κρίσεων, η Αμερική άρχισε να εξετάζει την άμυνά της, που δυστυχώς την είχε παραμελήσει. Ο στρατός ήταν μικρότερος από αυτόν της Ρουμανίας. Αριθμούσε 227.000 άνδρες, αλλά τα εφόδια αρκούσαν μόνο για το 1/3 από αυτούς. And with each silent non-firing of the non-loaded trench mortar guns, there is explosive appeal for speed in making this nation strong. Όταν ο Τσέμπερλεϊν επισκέφθηκε τον Χίτλερ στη διάρκεια της κρίσης με την Τσεχοσλοβακία το 1938, η Αμερική παρέμεινε σταθερά ουδέτερη. The Prime Minister of Great Britain on that visit without precedent, his desperate attempt to avert the catastrophe. Hitler demanding the Sudeten German portions of Czechoslovakia. Chamberlain seeking an arrangement. 8 μήνες πριν, ο Τσέμπερλεϊν είχε απορρίψει μια πρόταση του Ρούσβελτ για μια διεθνή σύνοδο για την ειρήνη. Ο Τσέμπερλεϊν είπε ότι θα του χαλούσε το σχέδιο για κατευνασμό της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ο Ρούσβελτ διατηρούσε σοβαρές αμφιβολίες για τον κατευνασμό. Αλλά αν και ήθελε να επηρεάσει τις εξελίξεις, δεν ήταν προετοιμασμένος να δεσμευτεί. Η αντίθεση που είχε ο λαός για εμπλοκή στις διεθνείς υποθέσεις ήταν ακόμα πολύ ισχυρή στην Αμερική. Αυτό που τραβούσε το ενδιαφέρον της Αμερικής το 1939 δεν ήταν το ενδεχόμενο του πολέμου, αλλά η παγκόσμια έκθεση στη Νέα Υόρκη. I remember the World's Fair vividly. I was a 16-year-old high school boy and went to the fair, which was only about 2 or 3 miles from my home. I am a smart fellow, as I have a very fine brain. There was a keen sense of exuberance about the fair, a promise of the world of tomorrow. The particular exhibit that probably caught attention as much as anybody else's was the Futurama of General Motors. It was a sense of a utopian urban civilization. And now we have arrived in this wonder world of 1960. The World's Fair exhibit, modeled with such artistry and skill that we must continually remind ourselves the world we are now seeing is a vision.
I would suppose that a good deal of that sense of hope and exuberance came from the fact that the United States was protected, it thought, by 3,000 miles of ocean from the troubles of Europe, and it could look toward what kind of a tomorrow it wanted in this land free of foreign concerns. I wonder if the years ahead will be as bright as this. We haven't seen anything yet, darling. Why, all this is merely a sample of the real world of tomorrow. Με το ξέσπασμα του πολέμου, το Σεπτέμβριο του 1939, η υποστήριξη του κόσμου για απόλυτη ουδετερότητα ήδη μειωνόταν. Τώρα, την ημέρα που η Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία, ο Ρούσβελτ μίλησε σε ολόκληρη την Αμερική, όπως είπε. This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. Well, of course, his sympathies from the beginning were clearly with Britain and France and the Allies. And then, of course, when the war started, he began quietly, yet rather persistently, to help Britain and France as fast as he thought he could, taking into account the isolationist sentiment there was in this country. Warplane shipments begin immediately, and from many American factories, military aircraft ordered before the war are ready for their journey to Great Britain. Ένα μήνα αφού οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Πολωνία, ο Ρούσβελτ είχε τις ψήφους που χρειαζόταν στο Κογκρέσο για να ανακαλέσει το εμπάργκο των οπλών. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η Βρετανία και οι σύμμαχοι μπορούσαν να αγοράσουν αμερικανικά όπλα, αλλά έπρεπε να μεταφερθούν σε μη αμερικανικά πλοία. The Allies have thus an inexhaustible supply of planes and other war materials. Η οπαδή του απομονωτισμού ήταν αντίθετη με την απευθείας εμπλοκή στην Ευρώπη. Like so many Americans, I too am wishing for victory for one side engaged in Europe. But I am wishing more than for that. For the avoidance, for my country, of the waste, the cost, the debt, the futility, the deaths, the cripples, and the heartbreak that can be America's only reward for participation in another European mess. If they feel like a war on some foreign shore, let them keep it over there. If some fools want to fight and think might makes right, let them keep it over there. From coast to coast you'll hear a million mothers pray, whatever happens, please don't send my boy away. We're for you, Uncle Sam, but stay out of that jam. Let them keep it over there. Το καλοκαίρι του 1940, η Βρετανία είχε μείνει μόνη εναντίον της Γερμανίας. The insistent demand of the British public for action brings into power Winston Churchill, man of action. Ο Winston Churchill ζήτησε βοήθεια από τον Ρούσβελτ για τις ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας που δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένες. Ο Ρούσβελτ προσπάθησε να κερδίσει χρόνο. Έρχονταν εκλογές και φοβόταν ότι αν υποστήριζε τη Βρετανία θα έχανε ψήφους. Όμως ο Churchill επηρέαζε τον Ρούσβελτ καθώς αντέλασαν αλληλογραφία, γεγονός που εξόργιζε τους οπαδούς του απομονωτισμού. Churchill was, of course, a great orator. And he played, we thought, played Roosevelt like a violin, because he knew exactly how to appeal to FDR, and he did a beautiful job with his correspondence, and he was a great leader. And we understood what his objective was. His objective, as he hoped for, prayed for, and now it comes to pass, was to get the United States in at England's side, which is what a British leader should indeed want. Για να στηρίξουν τη δράση τους,
οι οπαδοί του απομονωτισμού δημιούργησαν ένα νέο κίνημα που λεγόταν «Πρώτα η Αμερική». Just as dictatorship rules in every nation now at war, our own country would become a military dictatorship the day we became involved. And lost, perhaps beyond recovery, would be the historic and hard-won liberties of our American way. Shall we again fight for dubious democracy abroad, or stay out and save genuine democracy at home? War's madness abroad, or payroll's peace and progress at home? That is our choice. Nor is it a selfish choice. Congress is the servant of the people and must answer to our bidding. Millions of letters to our congressmen today must demand they pass no measure which would involve us in any way in Europe's or Asia's wars. Drive it home that an outraged people has risen in revolt against any force which would send our men or money into Europe's war. Let every train to Washington from every section of the nation carry our no war command to Congress. The information we had about England's ability to survive led us to believe that there was a good chance England was not going to survive. And the basic thing I know in my mind was we're going to be on hand to help pick up the pieces. We hope we will be a strong, aloof country that can help reorganize the world. That was very, very basic in my thinking. In New York, Charles A. Lindbergh, who has since submitted his resignation as colonel in the Army Air Corps, speaks to a rally of the America First Committee. France has now been defeated, and despite the propaganda and confusion of recent months, it is now obvious that England is losing war. I believe that... And I have been forced to the conclusion that we cannot win this war for England, regardless of how much assistance we send. That is why the America First Committee has been formed. It was a short-sightedness, selfishness, if I may say so, failure to observe what was really involved, how our interests would be endangered. We couldn't afford to let Hitler win the war. With Europe behind him, with Europe at his back, he could fight us all over the world for a generation. Ήταν η τροπή που έπαιρνε ο πόλεμος, περισσότερο από τις εκκλήσεις των πολιτικών, που νίκησε τους οπαδούς του απομονωτισμού. Με τον βομβαρδισμό της Βρετανίας, δημιουργήθηκε ένα κύμα συμπάθειας σε ολόκληρη την Αμερική. I'm speaking from London. It is late afternoon, and the people of London are preparing for the night. Everyone is anxious to get home before darkness falls, before our nightly visitors arrive. Here they come. These are not Hollywood sound effects. This is the music they play every night in London, the symphony of war. Οι αεροπορικές επιδρομές άλλαξαν τη γνώμη των Αμερικανών. Οι σφιγμομετρήσεις έδειξαν ότι η πλειοψηφία του λαού ήθελε να βοηθήσουν τη Βρετανία, ακόμα και αν αυτό ενέπλεκε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο. The British are heartened by inspiring news from America. 50 destroyers are added to their fleet. Το Σεπτέμβριο του 1940, ο Ρούσβελτ παρέκαμψε τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου και στείλε 50 αντιτορπιλικά που το είχε ζητήσει ο Τσόρτσιλ. Αυτά ανταλλάχθηκαν με βρετανικές βάσεις. Όμως το 1940 ήταν η χρονιά που ο Ρούσβελτ προσπαθούσε για την επανεκλογή του. Στην προεκλογική του εκστρατεία στη Βοστόνη για μια τρίτη θητεία στην Προεδρία, ήταν προσεκτικός ώστε να μην απομακρυνθεί ξανά από τις διαθέσεις της κοινής γνώμης. And while I am talking to you, mothers and fathers, I give you one more assurance. I have said this before, but I shall say it again and again and again.
your boys are not going to be sent into any foreign wars. There was no except in case of attack, no but if, period. I remember hearing it at the time on the radio and the applause that followed saying, by gosh, A, he must mean it, and B, how's the hell is he going to get out of it? He did have a devious side, and that came out at no point more clearly than in these months of 1940 and 1941. In good part, I think, because he faced a situation where, even if he never admitted this to himself, he was leading the nation toward war, and he couldn't say this. Λίγο πριν τη μέρα των εκλογών, ο Ρούσβελτ πήρε ένα ρίσκο, πως οι ψηφοφόροι θα δέχονταν να ξεκινήσει η στρατολόγηση. The first number drawn by the Secretary of War is serial number 158. The first number and a mother's scream flash across the nation. In every walk of life, the muster has begun. And as the lottery goes on for 17 hours, a mighty manpower is created. Number 158 in Oakland, California, laundry worker Quang Quang Fu. San Francisco and senior class president William Bernard Paraman. San Lorenzo and American-born Toshio Okado. At Palo Alto, John Kennedy, the ambassador's son, got the 18th number drawn. Λίγο μετά τη νίκη του Ρούσβελτ, η κατάσταση της Βρετανίας έγινε απελπιστική. Ο Τσόρτσιλ έγραφε στο Ρούσβελτ για να του πει πως η Βρετανία ήταν πια γυμνή. Της τελείωναν οι προμήθειες και ακόμα χειρότερα τα χρήματα για να αγοράσει άλλες. Δεν θα μπορούσε να αντέξει για πολύ περισσότερο. Ο Ρούσβελτ βρισκόταν σε περίπλου με το ναυτικό στην Καραϊβική. Για δύο μέρες, χωρίς να μιλά με τους συμβούλους του, σκεφτόταν το πρόβλημα της Βρετανίας. Some length, and finally came up with this very ingenious solution. He said to Newsman when he returned, let's forget the silly old dollar sign. When a neighbor has a fire, and you have a garden hose that will help him put it out, obviously it's in your interest to let that person borrow your hose. And let's think about this problem that way. America has the goods. America needs the protection and security that a British fighting Britain can provide, and we lend Britain the goods, and they fight the battle in our behalf as well. Το αποτέλεσμα ήταν όμως δανεισμού εκμίσθωσης. Προκάλεσε μια τελευταία επική μάχη ανάμεσα στους υποστηρικτές του παρεμβατισμού και της απομόνωσης, που κατηγόρησαν ο Ρούσβελτ πως ήταν πολεμοχαρής και πως έκανε κατάχρηση της δύναμης που του παρήχε η Προεδρία. Οι υποστηρικτές του Προέδρου ανταπέδωσαν. Ο γερουσιαστής Πέπερ ήταν ο άνθρωπος του Ρούσβελτ στο Κογκρέσο. The time has come when the decent, God-fearing nations of the earth must rise up and put down international brigandage and piracy, which have today made ours a lawless world. When I introduced the first land lease bill and began to speak for it in the Senate and around over the country, one afternoon I got to my office from the Senate. And the superintendent of police called me, said, Senator, what do you want me to do with your effigy? I said, with my what? Your effigy. He said, didn't you know you were hanged in effigy out in front of the Capitol, the Senate wing of the Capitol this afternoon by a group of women? I said, no, I was on the floor. Well, he said, a group of women had an effigy of you. They had the Claude Benedict Arnold Pepper placard across the chest, and they tied a rope around the effigy's neck and strung him to a limb of the tree. And they were shaking their fists at it and all when the police went and cut it down. But in the Capitol, the historic bill is passed. A night session sees the Senate vote 60-31 for it. In American foreign policy, the debate was, in a sense, the last cry, the last major stand of the isolationists. And when they were sharply outnumbered in the voting, it was very clear that their weight had really subsided in American councils of foreign policy. Lend-lease aid for Britain. Billions of dollars worth of war materials underway. Το κρίσιμο θέμα ήταν η συνοδεία των πλοίων που το μετέφεραν.
Κάθε μήνα η Βρετανία έχανε 400.000 τόνους προμηθειών λόγω των γερμανικών υποβρυχίων. Σταδιακά το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να παίζει ενεργότερο ρόλο στη μάχη του Ατλαντικού. Ο υποπλοίαρχος Noah Adair ήταν ο αξιωματικός υπηρεσίας στο πρώτο αμερικανικό πλοίο που χτυπήθηκε από γερμανική τορπίλη. I had finished my 8-12 watch and I was out on the bridge and looked down. I saw a torpedo passing past our bow. And another man on the stern, I found out later on, had seen one pass astern. And then almost simultaneously with that, we ourselves were hit. The explosion hit right in the number one fire room and it just destroyed the complete interior of the fire room and opened up a gash in the side of the ship from the water line right on down to the keel of the ship. There were 11 men that were killed and about 21, I believe, that were wounded. And all those that were killed were in the fire room. As America prepares, the war comes ever closer. On the Atlantic, vast convoys brave sub-infested waters. U.S. patrol planes keep ceaseless vigilance. They were just exactly the same thing we would be doing if we were at war and we were on convoy duty. If we could get a sonar contact on the submarine, we would drop depth charges on them. So it was quite similar to being at war. Εκείνο το καλοκαίρι, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ συναντήθηκαν στον απομονωμένο κόλπο του Newfoundland. Για σχεδόν 2 χρόνια είχαν κρατήσει μια τακτική και εγκάρδια αλληλογραφία. Και τώρα, με τους αρχηγούς τους του ναυτικού και του στρατού, πέρασαν 4 μέρες συντονίζοντας τα σχέδιά τους. They meet, and Mr. Churchill hands the president a letter from the king. The two greatest leaders of the freedom-loving world are ready for the historic conference. Η συνάντηση σηματοδότησε την επάνωδο της Αμερικής στον κόσμο και το τέλος σχεδόν 2 δεκαετιών απομόνωσης. Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην Ιαπωνία και τι θα έπρεπε να γίνει αν συμμαχούσε με τις δύο χώρες του άξονα στον πόλεμο, την Ιταλία και τη Γερμανία. Έπειτα από την επίθεση της Ιαπωνίας στην Κίνα, ο Ρούσβελτ είχε ήδη απαγορεύσει την εξαγωγή μετάλλων στην Ιαπωνία. Όταν οι Ιάπωνες κατέλαβαν το σύνολο της Ινδοκίνας, τους έκοψε την πιο σημαντική πρώτη ύλη, το πετρέλαιο. Η Ιαπωνία έστειλε ανθρώπους της για να διαπραγματευτούν στη Ουάσιγκτον. Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο στο Τόκιο έκανε σχέδια για τον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις τραβούσαν χωρίς αποτέλεσμα. Στο τέλος του Νοεμβρίου, τα μηνύματα που είχαν υποκλέψει οι Αμερικανοί αποκάλυψαν στο Ρούσβελτ ότι η Ιαπωνική επίθεση ήταν πρώτων πυλών, αλλά κανείς δεν ήξερε πού θα γινόταν. Το Pearl Harbor στη Χαβάη. Σε κάθε επέτειο της Ιαπωνικής επίθεσης, η μπάντα του στόλου του Ειρηνικού των Ηνωμένων Πολιτειών επαναλαμβάνει τη μελωδία που πεζόταν πάνω στο USS Arizona το 1941. Στρατιώτες, τους ναύτες και τους αεροπόρους που είχαν μετατεθεί στη Χαβάη τη χρονιά εκείνη, το Pearl Harbor ήταν μια μετάθεση που επιθυμούσαν. Παρά τις προειδοποιήσεις για την πιθανότητα επίθεσης, κανείς δεν πίστευε ότι οι Ιαπωνικές δυνάμεις θα μπορούσαν να φτάσουν στην άλλη άκρη του Ειρηνικού. Being imitative, they copied everything but put it out a shoddy copy. Our military people were convinced that they couldn't build anything very well. They didn't believe that Japanese planes were very good or their trucks were very good, their mechanical stuff very good. They didn't think they could be very good
fighter pilots or bombing pilots, really, because they couldn't see very well. They all wore glasses. And so there was a general tendency to look down on the Japanese, to sort of minimize them. Στις 8 παρα 5 το πρωί της 7ης Δεκεμβρίου, αεροσκάφη που πέταξαν από τα Ιαπωνικά αεροπλανοφόρα εξαπέλυσαν μια ευνηδιαστική επίθεση στο Pearl Harbor. 19 πλοία βυθίστηκαν ή υπέστησαν ζημιές. 188 αμερικανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν στο έδαφος και 3.500 άνδρες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. It was a Sunday and I was at home resting and I got a call from the White House saying that the president wanted me to come down right away. I threw things together and went down and walked into the White House and up to his study, and he was sitting up there shuffling his stamps around. And I had expected sort of a chaos and excitement and tension, and it was exactly the opposite. It was quiet, no confusion of any kind. And so I said to him, why did you get me to come on down here? He said, because war has begun. And yet there was a feeling that he wasn't surprised. He wasn't taken aback and he wasn't worried. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. 4 μέρες μετά το Pearl Harbor, ο Χίτλερ κήρυξε τον πόλεμο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας μελλοντικός υπουργός εξωτερικών σχολίασε. Επιτέλους, οι εχθροί μας με απαράμιλη ηλικιότητα διέρισαν τα διλήμματα που είχαμε, ξεκαθάρισαν τις αμφιβολίες μας και τις αβεβαιότητές μας και ένωσαν τον λαό μας για τη μακριά και δύσκολη πορεία που απαιτούσε το εθνικό μας συμφέρον. Η ετήσια τελετή για την ανάμνηση των γεγονότων αυτών πάνω από το κουφάρι του θορυκτού Αριζόνα. Περισσότεροι από 1.000 άνδρες του πληρώματός του σκοτώθηκαν όταν μια βόμβα ανατείναξε την μπροστινή αποθήκη πυρομαχικών του. I think the differences just disappeared. That was the greatest single example, I think, of a country that was widely divided being unified within almost minutes by a single stroke. And if you ask me, if there had been no Pearl Harbor, would we have got in the war? When would we have got in the war? I couldn't answer it. I don't know. The Japanese just did the dumbest thing in all military history, and that did it. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Απόδοση Αλέξης Κατσαρός. Ηχογράφηση Νίκος Ακαρέλος. Μίξη ήχου Σωτήρης Λουκάτος. Παραγωγή Upfab Productions.